Η εναλλαγή με τον Μιχάλη τον Τρεμόπουλο είναι μια πολιτική πράξη, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά ανθρώπινη πράξη. Γιατί έρχομαι εγώ να αντικαταστήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε πολύ σημαντική δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ομάδα των Πρασίνων και σε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την κοινωνία σημαντικά. Η δικιά μας προσπάθεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Λόγιο Πράσινη, θα είναι αφενός να συνεχιστεί το σημαντικό έργο που έχει γίνει, αλλά και να ανταποκριθούμε σε αυτό που σήμερα είναι η μεγάλη ανάγκη για την μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο για εξόδου από την κρίση. Οι πολιτικές που έχουν ακολουθεί είναι αδιέξοδες, το βλέπουμε. Ακόμα και κάποιοι από την Τρόικα, το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο αρχίσουν να το ομολογούν δημόσια. Οι συζητήσεις στους θεσμούς αυτούς έχουν γίνει σε κάποιο βαθμό που φαίνεται ότι αυτή η πορεία είναι αδιέξοδη. Επίσης, αδιέξοδη είναι μια αφηρημένη αντίθεση και αντίδραση χωρίς εναλλακτική πρόταση. Όσοι πρόκειται πράσινοι, θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση για εξόδου από την κρίση. Μια πρόταση η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, βοηθάει πραγματικά στην κοινωνική συμμετοχή, βοηθάει στη μεταρρύθμιση της οικονομίας και δημιουργεί προοπτικές βιωσιμότητες για την κοινωνία μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κοινωνία, πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της κοινωνίας και τη συμμετοχή των πολιτών. Βέβαια, από την άλλη μεριά πρέπει το πολιτικό σύστημα να αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια εθνική επανάσταση που θα αντικαταστήσει το σημερινό αδιέξοδο και αποτυχημένο πολιτικό σύστημα με ένα νέο πολιτικό σύστημα που θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή, στο διάλογο, στη διαβούλευση και στην ενεργοποίηση του ίδιου του πολίτη. Αυτό για να γίνει, για να μπορέσουν να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει τα δύο κόμματα εξουσίας να περιστούν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Ποσοστά τα οποία θα έλεγα ούτε καν τους αξίζουν βέβαια, αλλά έχουμε διαμορφώσει πλέγματα εξουσίας και πελατειακών σχέσεων που τουλάχιστον όμως να μην ξεπεράσουν εκλογικά το 15 με 20% το καθένα από αυτές τις εκλογές που θα έρθουν. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην οικολογική δράση και εγώ προσωπικά στην συνεργασία με τις περιφέρειες, έτσι ώστε σε κάθε περιφέρεια να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε προσπάθειες να δημοτωθεί ένα σχέδιο βιωσιμότητας, κοινωνικής συμμετοχής και απασχόλησης. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε προσπάθειες μεταρρύθμισης πλάνων της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, όπως είναι ο τομέας της κατασκευής των οικοδομής, όπως είναι ο τομέας της πλαστικής ζώνης. Θα ενισχύσουμε προσπάθειες έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν αλλά να στραφούν προς περιβαλλοντικά και κοινωνικά πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην κοινωνική οικονομία. Στα καλά παραδείγματα υπάρχουν στην Ευρώπη, στην εμπειρία, στις δυνατότητες χρηματοδότησης παράνομων προσπαθειών. Για παράδειγμα, μία της πρώτης ενέργειας που θα γίνει είναι μία ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από συνεργατικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η σύνταξη ενός φακέλου που θα δοθεί μετά και στους τοπικούς φορείς, στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες γενικότερα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν τρόπους χρηματοδότησης παρόμοιων προσπαθειών, αλλά και να αξιοποιήσουμε την σημαντική εμπειρία που υπάρχει ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι το θέμα της κοινωνικής συνοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής, των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν πρέπει να συνδυαστεί με διάλυση της κοινωνίας, με σπρώξιμο στην φτώχεια και στην ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, αλλά αντίθετα πρέπει να συνδυαστεί με ένα αποτελεσματικό σύγχρονο κοινωνικό κράτος και μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική συνοχής, και αυτό θα πρέπει να είναι και αντίδραση στην απώλεια εισοδημάτων που είναι σήμερα τεράστια και οδηγεί τους ανθρώπους σε δυσκολία ακόμα και στο να επιβιώσουν.